Τον εντοπισμό τριών νέων κρουσμάτων από σύνολο 1.191 εργαστηριακών διαγνώσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 1.008. Το πρώτο κρούσμα αφορά σε άτομο το οποίο εργάζεται σε ξενοδοχείο στην Πάφο. Εντοπίστηκε θετικό στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου 10.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επαναδραστηριοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη και τρίτη φάση της στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιορισμών. Το δεύτερο κρούσμα αφορά σε άτομο από το Ισραήλ, μόνιμο κάτοικο Κύπρου, ο οποίος εκδήλωσε συμπτώματα και υποβλήθηκε στην εξέταση ιδιωτικά. Ενώ το τρίτο κρούσμα αφορά σε άτομο που επέστρεψε χθες από τη Ρουμανία, χώρα η οποία ανήκει στην κατηγορία Β. Ως εκ τούτου υποβλήθηκε στην εξέταση στο αεροδρόμιο με το αποτέλεσμα να βγαίνει θετικό. Για την διαμορφωθήσα κατάσταση στην Κύπρο και για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας ενημερώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Υγείας και το Υπουργικό Συμβούλιο. Επισημάνθηκε η ανάγκη της τήρησης των μέτρων, γι' αυτό και αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί, πιο συχνοί, αλλά και πιο αυστηροί έλεγχοι από μέρους των αρμοδίων αρχών του κράτους. Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του ιού επηρεάζουν και την Κύπρο. Μετά και την χθεσινή παραδοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ο κορονοϊός φαίνεται να μεταδίδεται και μέσω αέρα, οι επιδημιολόγοι σημειώνουν ότι θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τους τρόπους διασποράς του ιού. Αυτό το οποίο φαίνεται να παίζει σημαντικότερο ρόλο από ό,τι θεωρήθηκε στην αρχή είναι η λεγόμενη αερογενής μετάδοση, δηλαδή κάποια μικρά σταγονίδια, τα μικροσωματίδια μικρών διαστάσεων μπορεί να μένουν ορούμενα και αυτά εισπνέονται από κάποιον και έτσι μπορεί να έχουμε μετάδοση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πέραν από τα γνωστά μέτρα αυτοπροστασίας, θα πρέπει να γίνεται καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων και να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε κλειστούς χώρους. Από εκεί και πέρα η μάσκα ενδεχομένως βοηθάει, προστατεύει και αυτόν ο οποίος τη φοράει από τα μικροσωματίδια που σας είπα. Όχι όμως 100%. Οι μόνες μάσκες οι οποίες έχουν φανεί ότι προστατεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αερογενή μετάδοση είναι οι μάσκες της υψηλής αναπνευστικής προστασίας. Η χρήση γαντιών από την άλλη ενδεχομένως να φέρνει το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο καλύτερος τρόπος προστασίας ως εκ τούτου είναι η καλή υγιεινή των χεριών. Τα γάντια φαίνεται ότι δεν μας βοηθούν. Μάλλον λειτουργούν ως εστίες μικροβίων παρά στο κομμάτι της προστασίας που εμείς θα θέλαμε. Νομίζω θα υπάρξει ανακοίνωση σήμερα ότι τα γάντια καταργούνται. Οι ειδικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε εγρήγορση, καλώντας άπαντες να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας την ώρα που ήδη στρέφουν την προσοχή τους στα σημεία εισόδου.